Έχουμε και τη Μέρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Δυστυχώς, μακάρι να σας είχαμε στη συντροφιά μας με αφορμή ένα νέο δίσκο σας ή μια συναυλία σας. Αλλά... Αυτό πολύ θα το ήθελα και εγώ, πιστέψτε με. Θα έχουμε την ευκαιρία, αλλά δυστυχώς, από τη μία δυστυχώς οι συνθήκες είναι τόσο δυσάρεστες στο χώρο των καλλιτεχνών. Λέγαμε νωρίτερα ότι είναι ο πιο πληττόμενος κλάδος καλλιτέχνες, με 95% πτώση του τζίρου από πέρσι και με καμία ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, με αποτέλεσμα να είναι στα όρια της ανέχειας εκατοντάδες άνθρωποι των τεχνών. Εσείς όμως, ο Σύλλογος Μουσικών Βόρειας Ελλάδας, εξασφαλίσατε φαγητό για πολλούς συναδέλφους σας. Η λέξη συσίτιο είναι δραματική, μακάρι να μην χρειαζόταν, αλλά ωστόσο η προσπάθεια σας είναι πολύ αξέπαινη. Θέλετε να μας πείτε πώς πάρθηκε η πρωτοβουλία και τι έχετε κάνει μέχρι τώρα? Φυσικά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωρίζαμε ότι η κατάσταση στον κλάδο των μουσικών είναι δύσκολη. Περιμέναμε ότι θα δυσκολέψει κι άλλο καθώς θα έμπαινε ο χειμώνας. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που μας ήρθε ξαφνικά εντελώς. Σκεφτήκαμε λοιπόν το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι γνωρίζαμε ότι έχουν ανάγκη ακόμα και από φαγητό. Έτσι προέκυψε μία ιδέα, η ιδέα της συνεργασίας με την εταιρεία ή οργανισμό, να το πω, Meeting Hub, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συλλέξουν κάποια τρόφιμα και φρέσκα τρόφιμα από λαϊκές αγορές, φρούτα, λαχανικά και κάποια άλλα, όπως μαγειρεμένο φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, κάποια μακαρόνια. Να φροντίσαμε να κάνουμε μία λίστα με τους ανθρώπους τουλάχιστον της πόλης, τους μουσικούς αλλά και καλλιτέχνες άλλου είδους, όπως χορευτές, ηθοποιούς, και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μέχρι στιγμής τα γεύματα που παρέχονται είναι ένα τέτοιο, δεν θα το έλεγα γεύμα, είναι ένα πακετάκι με διάφορα είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μαγειρεμένα, και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε σύντομα να έχουμε περισσότερα από ένα την εβδομάδα. Το ότι βρίσκονται τόσοι καλλιτέχνες σε απορία στην πραγματικότητα, γιατί είναι άποροι άνθρωποι αυτοί. Όταν δεν έχουν πρόβλημα διατροφής, διαβίωσης, είναι η κατάσταση πολύ τραγική. Παρά τις εκκλήσεις που έχετε κάνει ως κλάδος στην πολιτεία και παρά τις πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις που έχετε κάνει και εσείς ως Σύλλογος Μουσικών Βορείας Ελλάδας. Πώς είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, διάβασα ότι κάνετε διανομή φαγητού σε 70 νοικοκυριά και συνεχίζετε. Έχετε χαρτογραφήσει, αυτόν τον κόσμο? Δηλαδή, πώς είναι οι καλλιτέχνες που είναι στα όρια αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη? Είναι πολύ περισσότεροι. Απλά καταλαβαίνετε ότι επειδή η κίνησή μας είναι σε αρχικό στάδιο, υπάρχει και μία συστολή από πάρα πολλούς. Δηλαδή προσπαθούμε συνεχώς να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η τροφή είναι δικαίωμα. Δεν είναι ντροπή το να ζητήσει κάποιος από τη στιγμή που δεν το καταφέρνει, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή την περίοδο είναι πολλοί οι άνθρωποι που δεν το καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα της τροφής, τα καθημερινά δηλαδή. Διάβασα ότι μας είπε και άλλα μέλη μας είπαν του συλλόγου σας ότι έχετε σκοπό να βοηθήσετε 500 οικογένειες. Ναι. Έχετε καταγράψει 500 οικογένειες καλλιτεχνών που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη συσιτίου, ας πούμε? Γνωρίζουμε ήδη από τους μουσικούς ότι οι οικογένειες είναι περίπου στις 200. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε ότι αν προσθεθούν από τα υπόλοιπα σωματεία, τους υπόλοιπους κλάδους, τους καλλιτεχνικούς δηλαδή, ναι, θα φτάσουμε γύρω στα 500 οικογένειες. Μάλιστα. Θα είναι κάπου τέτοιος αριθμός. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή που βοηθάτε τους συναδέλφους σας ως συλλογός, είστε και πάρα πολύ ενεργοί στις κινητοποιήσεις και διεκδικείτε από την κυβέρνηση ενίσχυση ουσιαστική, να κάνει δηλαδή το χρέος της η πολιτεία. Θέλετε πριν κλείσετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό?
Να σας πω, συγγνώμη, έκανε διακοπή και δεν το άκουσα. Λέω, εκτός από αυτές τις δράσεις σας, είσαστε πάρα πολύ δυναμικός σύλλογος, ο Σύλλογος Μουσικών Βορειοελλάδος, και κάνετε και εκεί, έχετε κάνει κινητοποιήσεις και διεκδικείτε από την πολιτεία να κάνει το χρέος της, έτσι ώστε να μην φτάνετε στο σημείο να μην φτάνουμε στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα. Να πεινάνε οι άνθρωποι που μας συντροφεύουν με τη μουσική τους, με την τέχνη τους. Ναι. Θέλετε να μας πείτε αν... λίγο για τις δράσεις σας αυτές. Έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις αυτές να προσπαθούμε να κάνουμε έναν διάλογο αρχικά με την πολιτεία, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να γίνεται ένας διάλογος και να είναι επικοδομητικός, να βγάζει καρπούς και να φέρνει αποτελέσματα. Αυτές οι προσπάθειες ξεκίνησαν από το Μάρτιο, από την αρχή δηλαδή της πρώτης καραντίνας. Έχουν γίνει και άλλες δράσεις στο Λευκό τον Πύργο. Έχει γίνει μια τελευταία, το Give Art a Chance, που έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με τα Υπουργεία. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε πάντα να συνομιλήσουμε μαζί τους. Ίσως αν οι πόρτες ήταν λιγάκι πιο ανοιχτές, να μην υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο αυτό, να είχαμε λύσει πολλά από τα θέματα και να μην ερχόταν ο κόσμος στην κατάσταση που είναι σήμερα. Και να μην χρειάζονταν και εσείς να δίνετε συσίτιους στους συναδέλφους σας. Έτσι φυσικά, είναι. Φυσικά, εννοείται. Εννοείται. Μπορεί ο καθένας, με συγχωρείτε, ένα τελευταίο είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί ο καθένας να πάει στο σούπερ μάρκετ και να επιλέξει αυτό που θέλει να πάρει για να ζήσει. Κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια με όλα τα προϊόντα που παρέχουμε, αλλά χρειάζεται και ο καθένας να αισθάνεται ότι είναι αξιοπρεπής. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία, τίποτε άλλο. Έτσι, ναι, οι καλλιτέχνες της χώρας. Ακούσατε την Μέρη Δούτσι από τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, με αφορμή την πρωτοβουλία του Συλλόγου να δώσει φαγητό σε πάνω από 200 οικογένειες που το έχουν ανάγκη, καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.